Καλησπέρα, Απόστολε. Να πούμε ότι λίγο οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες και η αλήθεια είναι ότι αρκετά δύσκολα μπορεί κάποιος να εντοπίσει. Ναι. Όχι την τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Το συγκεκριμένο θύμα που έχει εξελίσσεται λοιπόν από τις 9 και κάτι στην περιοχή του Άγιου Σύλλα. Να πούμε ότι όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Να δούμε λίγο τη φωτογραφία, επειδή δεν βλέπουμε κάτι σε σένα. Να δούμε τη φωτογραφία πλήρη οθόνη. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε ότι είναι στο ύψος του παλιού στην Εγνατία Οδό. Περίπου, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνονται τις φωτογραφίες, δεν είναι ορατή εύκολα και είναι δύσκολα προσβάσιμη από ό,τι πληροφορούμαστε, Μαρία, σωστά, από τους πυροσβέστες. Να πούμε ότι ούτε η πυροσβεστική μπόρεσε να την εντοπίσει. Έχει ανέβει ήδη από το ύψωμα Βασιλάκη, έχει ανέβει ακόμη και μέχρι τις Κεραίες και μετέπειτα κατέβηκε για να μπορέσει να διαπιστώσει και αυτή από πού έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι την πυροσβεστική ειδοποίηση από την περιοχή της Νέας Πέραμου και της Ηρακλίτσας ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εδώ, ο κύριος Ζουμπλιός, ο οποίος ενημέρωσε την πυροσβεστική υπηρεσία ότι υπάρχει μία έναρξη λοιπόν φωτιάς. Πυρκαγιάς στην περιοχή του Άγιου Σύλλα που είναι ορατή από την περιοχή της Ηρακλίτσας. Να πούμε ότι από τις 9 παρά η πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθεί να εντοπίσει. Έχει κάνει πραγματικά τη δική της μάχη για να διαπιστώσει πού ακριβώς είναι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι πίσω από την αποθήκη πυρομαχικών. Ενώ να σου πω ταυτοχρόνως, Απόστολε, ότι υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες ότι ίσως έχει ξεσπάσει από μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς το σημείο είναι σημείο το οποίο είναι πέρασμα λοιπόν προσφύγων και μεταναστών και από ό,τι φαίνεται κάποιοι προσπάθησαν να ζεσταθούν. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται συγκεκριμένες πληροφορίες, αυτά είναι μέχρι στιγμής τα δεδομένα και ό,τι μπορούμε να διασφαλίσουμε φυσικά από πληροφορικά, από δημοσιογραφικές πληροφορίες και δεδομένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Μαρία, είναι κοντά, είναι πίσω από την αποθήκη πυρομαχικών. Μας ανέφερες εκεί στην περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει, νομίζω, η αλήθεια είναι να γίνει άμεσα προσβάσιμη προς τους πυροσβέστες πριν έχουμε κάποιο ενδεχομένως ατύχημα. Βλέπουμε εμείς φωτογραφία. Το θέμα είναι το σημείο Απόστολε που από ό,τι φαίνεται υπάρχει τμήμα πεζό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ναι. Για να μπορέσουν να καταφτάσουν στο σημείο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 2 με 3 ήταν τα πυροσβεστικά τα οποία προσπάθησαν από διάφορα σημεία να την εντοπίσουν και φυσικά δεν μπόρεσαν. Και φυσικά να πούμε ότι είναι αρκετά δύσκολο και για το συνεργείο μας για να μπορέσει να την εντοπίσει. Έχουμε ανέβει ακόμη και μέχρι το ύψωμα Βασιλάκη. Δεν φαινόταν τίποτα από εκεί. Το μόνο που αντιληφθήκαμε και είδαμε ήταν την περιπολία και την προσπάθεια των πυροσβεστικών οχημάτων για να την εντοπίσουν. Αλλά από το ύψωμα Βασιλάκη, γιατί οι πληροφορίες ήταν αρκετά συγκεχημένες στην αρχή, δεν φαίνεται και δεν διακρίνεται τίποτα. Μόνο από την περιοχή του Παλιού και της Νέας Περάμου μπορούμε να διακρίνουμε κάτι. Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι και δυσκολία με την κάμερα μέσα στο σκοτάδι να την εντοπίσουμε. Δεν είναι προσβάσιμη πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, Απόστολη.